Κυκλάδες έχουν να μοιραστούν μαζί μας διάφορες γεύσεις που έρχονται από την πρωτογενή τους παραγωγή. Η πιο απλή μορφή γλυκού είναι η παστελαριά. Είναι τα σίκατα αποξηραμένα με σουσάμι. Τα ανοιγμένα γίνονται σαν σάντουιτς και τα αρτίζουν με σουσάμι. Βεβαίως είναι τα μελιτίνια, είναι το γλυκό των γιορτών, το γλυκό των γάμων, το γλυκό της χαράς. Είναι ένα ζυμάρι το οποίο γίνεται σαν κουπάκι, τσιμπιέται με τσιμπιδάκι και κάνει αυτές τις ωραίες πτυχές και γεμίζεται με φρέσκια γλυκιά μυζήθρα και συνήθως έχει τη ζάχαρη και κάποιες φορές αρωματίζεται με λίγη κανέλα. Το μέλι είναι η βασική γλυκαντική ουσία των Κυκλάδων, γιατί ήταν ένα φθηνό προϊόν ακριβώς γιατί το παρήγαγαν οι ίδιοι και είναι και τα πρώτα γλυκά τα οποία τα γλύκαιναν με μέλι και όχι με ζάχαρη. Η ζάχαρη ήταν ένα ακριβό προϊόν, όπου στις Κυκλάδες τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν γλυκά τα οποία είχαν ζάχαρη ή κρυσταλλική ή ζάχαρη άχνη, αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας πλούσιος τόπος, γιατί είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τη ζάχαρη. Κάτι απόλυτα αντίθετο με τη σημερινή πραγματικότητα που το μέλι είναι αυτό που έχει το μεγάλο κόστος. Τα γλυκά διαφοροποιούνται από νησί σε νησί. Έχουμε τα γλυκά της Αστικής Σύρου, όπου οι Ενετοί ως Καθολικοί έφεραν μαζί τους την όστια της Θείας Κοινωνίας. Αυτή η όστια έγινε το υλικό για να γεμίσει ανάμεσα σε δύο, δηλαδή πίτες άζυμου ψωμιού, το χαλβά. Και αυτές είναι οι γνωστές χαλβαδόπιτες της Σύρου, με καταγωγή τους Καθολικούς. Τα γλυκά του Κουταλιού είναι τα πιο διαδεδομένα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, έτσι και στις Κυκλάδες, ανάλογα με τα φρούτα που υπάρχουν, γίνονται και τα αντίστοιχα γλυκά. Σίγουρα έχουμε σίκα και βέβαια όπου υπάρχουν κεράσια, όπου υπάρχουν άλλα φρούτα, γίνονται και εκεί γλυκά κουταλιού. Άλλο ένα αγαπημένο γλυκό, το οποίο επίσης δείχνει πλούτο στα νησιά όπου παράγεται, είναι το λουκούμι. Οι μικρές μπουκές από τα Συριανά λουκούμια που είναι τα πιο γνωστά, αλλά που γίνονται και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, αρωματισμένα είτε με ροδόνερο, είτε με φιστίκι, είτε με άλλα αρώματα, είναι η γλυκιά μπουκιά που ήρθε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από την πόλη και απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων. Άλλα γλυκά που μπορούμε να βρούμε στις Κυκλάδες είναι βέβαια οι δίπλες, οι οποίες είναι το νηστίσιμο γλυκό για τις περιόδους της νηστείας, που είναι ζυμάρι τηγανισμένο και λουσμένο με μέλι και πιθανόν, εάν υπάρχουν καρύδια, γιατί και εκεί μιλάμε για ένα ακριβό υλικό. Υπάρχουν τα γλυκά του γάμου, υπάρχει το κουφέτο που είναι μέλι με αμύγδαλα, με καρπούς αμυγδάλων μέσα. Και όποιο νησί και αν επισκεφτείτε, σίγουρα θα βρείτε τυποποιημένα γλυκά για να τα πάρετε μαζί με τις αναμνήσεις σας πίσω στο σπίτι.